Αρχικά, να συστήσω ένα κλάδο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, πολύ συνοπτικά. Οι διαδικαστικοί διερμηνείς είναι αυτοί που διερμηνεύουν τα αλλοδαπά μέρη στις ποινικές δίκες και ανακρίσεις. Και παρόλο που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε όλη την Αττική, με ευθύνη της πολιτείας παραμένουμε σε ένα σαφές εργασιακό καθεστώς, χωρίς καν να παραδέχονται ότι αποτελεί μορφή εργασίας. Πληρωνόμαστε εξευτελιστικά χαμηλά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας αφήνει απλήρωτους για μήνες και για ολόκληρο χρόνο. Μας τα δίνει έναντι και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει τώρα, αλλά συμβαίνει χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σε παρατεταμένη απεργία, γιατί διεκδικούμε να πληρωθούμε, να ρυθμιστεί το εργασιακό μας καθεστώς και να ασφαλιστούμε. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ούτε για εμάς, ούτε για τους μισθωτούς δικηγόρους, ούτε για τους δικαστικούς υπαλλήλους, ούτε για τους δικηγόρους με μικρά εισοδήματα, η πανδημία ήταν ένας κεραυνός ενεθρία. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Η πανδημία και ο τρόπος διαχείρισής της τα ανέδειξε. Μπορώ να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως έχουν έρθει από την πείρα του σωματείου όλη αυτή τη διετία. Αν δεν έχουμε ασφάλιση, όταν συμβεί το κακό, είμαστε απροστάτευτοι. Το κακό έχει συμβεί. Και πραγματικά, για πολλούς συναδέλφους, αυτό που συνέβη ήταν αποστομωτικό. Βρέθηκαν εντελώς εκτεθειμένοι, χωρίς καμία δυνατότητα προστασίας. Δεν πληρωνόμαστε, αλλά πρέπει να πληρώνουμε από την τσέπη μας τα μέσα ατομικής προστασίας και τα rapid test, προκειμένου να μπορούμε να εισερχόμαστε όπως προβλέπεται στα δικαστήρια για να δουλέψουμε. Ξέρουμε όλοι ότι στα κρατητήρια υπάρχουν εστίες μετάδοσης του κορονοϊού, αλλά όταν αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, ενώ είναι συνηθισμένο στη δική μας δουλειά να εργαζόμαστε στις ουσίες αγκαλιά με τον κρατούμενο, όταν προκύπτει αυτό το ζήτημα και ζητάμε μέσα προστασίες όπως η τοποθέτηση ενός plexiglass ή ακόμα κάτι πολύ γνωστό και συνηθισμένο στον χώρο της διερμηνίας, μια καμπίνα απομακρυσμένης και ταυτόχρονης διερμηνίας, αυτό το αίτημα βρίσκει τοίχο και συνήθως με διαδικαστικά προσχήματα. Εμβόλια. Αν δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για επιστημονική ενημέρωση, αντιθέτως αξιοποιείται το εμβόλιο σαν ένα μέσο εκβιασμού, τότε δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, να ενημερωθούν σωστά οι συνάδελφοι, να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Τέλος, στα δικαστήρια περνάνε κάθε μέρα εκατοντάδες άνθρωποι. Αυτοί που δεν περνάνε είναι αυτοί με την άσπρη στολή που ψεκάζουν τις αίθουσες, που θα μπορούσαν να ψεκάζουν τις αίθουσες στα διαλύματα ανάμεσα στις δίκες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναρωτηθούμε γιατί. Αυτά είναι λίγα πράγματα. Τα βλέπουν όλοι όσοι δουλεύουν στα δικαστήρια. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Πείρα έρχεται και είναι σημαντική. Επήγαινα να λάβουμε δράση εμείς, γιατί αν δεν το κάνουμε, δεν θα το κάνει κανείς. Και η πείρα από αυτή τη διετία είναι πολύ εμφανής. Οπότε πρέπει να διεκδικήσουμε πράγματα που κατά τα άλλα μοιάζουν αυτονόητα, αλλά δεν είναι αυτονόητα αν δεν τα διεκδικήσουμε. Προσυπογράφουμε μια σειρά κοινών ετοιμάτων που έχουμε δημοσιοποιήσει εκ των προτέρων μαζί με τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους μισθωτούς δικηγόρους και θεωρούμε ότι και το συλλαλητήριο Πληθώρα Συνδικάτων και Φορέων στις 26 του μήνα, με αφορμή τα 2 χρόνια από την εκδήλωση της πανδημίας στην Ελλάδα, θα αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη σε αυτό. Και δίνουμε το επόμενο μας ραντεβού στις 23 του μήνα στην κινητοποίηση του κλάδου μας. Ευχαριστούμε.